Άλλος αδελφός ρώτησε για τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τις στενοχώριες και γενικά για το σκοπό που δίνονται στον άνθρωπο. Αν δηλαδή επιτρέπονται από τον Θεό για τις αμαρτίες μας ή για να δοκιμαστούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Και ο γέροντας απαντώντας είπε: ακούμε ότι υπάρχουν πειρασμοί που τους δίνει ο Θεός για να δοκιμάσει τους καλούς, να γίνουν ακόμη καλύτεροι. Και υπάρχουν πειρασμοί οι οποίοι προέρχονται από την δική μας την αμαρτία. Όχι τόσο πώς θα τους ξεχωρίσουμε, αλλά ποια η στάση μας απέναντι στους ποικίλους πειρασμούς που μας συναντούν ή που τους συναντούμε στη ζωή. Είτε αυτές είναι ασθένειες, είτε στενοχώριες, είτε... Πάνως όπως και αν είναι, διότι και αυτός ο οποίος νομίζει ότι χωρίς να φταίει κατά κάποιον τρόπο κατηγορείται, ποτέ ο άνθρωπος δεν είναι νεκρός. Το πιο σίγουρο δηλαδή είναι πάντα άνθρωπος ότι το συμβαίνει το δέχεται με χαρά και αισθάνεται ότι είναι ένθρωπος. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Και αυτό έκαναν και άλλοι πατέρες. Ενώ πολλοί που, όπως είπα, ότι δεν έσπαγαν, αλλά επέτρεψε ο Θεός για να ταλαιπωρηθούν, για να παρηγορούνται και άλλοι, οι οποίοι ενώ έσπαγαν, επιτρέπει ο Θεός, μάλλον παραχωρούν αυτές οι υποθέσεις, απομακρύνουν τη χάρη του Θεού με το σπάμα τους, και πόδο είναι μετά να έρθει ο πειρασμός να πλημμυρίσει η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα και ογγίζουν και πέρα στο Θεό. Οπότε βλέποντας έτσι έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έσπαρει καθόλου και ταλαιπωρείται, του δίνει την ευκαιρία ο Θεός να πει καλά, εγώ έσπαρω και πέρα και γρημιάζω, αυτός ο καημένος δεν έσπαρει καθόλου κλπ. Αλλά και ο άλλος ο οποίος δεν έσπαρει και ταλαιπωρείται, ποτέ δεν λέει ότι εγώ δεν έσπαρα. Νομίζω ότι και πιστεύει ότι είναι ένοχος. Από τη στιγμή που και θα πιστέψω ότι δεν έσπαγε, τότε η ζωή είναι ένα σπάλμα μεγάλο. Αυτές είναι σπάνιες περιπτώσεις που επιτρέπει ο Θεός. Να δίνουμε εξετάσεις, να περάσουμε στην άλλη. Γι' αυτό και ο Θεός αφήνει τον διάβολο δεύτερο μέχρι ενός σημείου, για να μας βοηθάει με την κακία του, δεν τον άφησε για να μας ταλαιπωρεί. Ο καλός ο Θεός έκανε αγγέλος. Μερικοί άγγελοι ξέφυσαν από την υπερηφάνειά τους και έγιναν δαίμονες. Έπρωσε τον άνθρωπο μετά ο Θεός, το τέλειο του δημιούργημα, για να συμπληρώσει πάνω το ξεπυρμένο τάγμα. Και αυτό έχει και τη μεγάλη προγεία που έδωσε μετά στους πρωτοπλάστους, να γίνονται στη δημιουργία. Οι μένε γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ, την οδάφια στάση δημιουργή, παίρνουν το και μας δίνουν το σώμα. Από τη στιγμή που συλλαμβάνουν το παιδάκι, οι γονείς δίνουν το σώμα, ο δε Θεός δίνει την ψυχή. Οπότε, μόλις γίνεται το παιδάκι βαπτίζεται, ο Θεός διαθέτει και έναν άγγελο. Και προστατεύεται από το Θεό, από το φύλακα άγγελο και από τους γονείς. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο απαλλάσσουν κατά κάποιον τρόπο από τις ευθύνες τους γονείς. Και όταν σας πάρει ο Θεός πριν τους γονείς, ο φύλακας άγγελος συνεχίζει να προστατεύει τον άνθρωπο, όπως και ο Θεός, φυσικά από ψηλά και από κοντά. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε στο υποθέμα του πολλοί γονείς, συνέχεια και πέρα, ενώ υπάρχει στο υποθέμα. Ο Θεός που το προστατεύει, ο φυράκας άγγελος από κοντά, αυτά όλα τα αγνούν κατά κάποιον τρόπο και συνέχεια ασκούν με τέτοια αγωνία για τα παιδιά τους. Με τέτοια αγωνία μέχρι παρασταίνουν, δηλαδή με αυτό. Και να είναι πιστοί άνθρωποι και να πιστεύουν με τον τρόπο αυτό που αγωνιούν, εμποδίζουν την ευθεία επέμβαση. Σαν μη υπάρχει Θεός, σαν μη υπάρχει φυράκας άγγελος. Γι' αυτό οι γονείς θα κάνουν ό,τι μπορούν στα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα τον πιστεύουν στον Θεό. Για να ταπεινώνται, να προθέτουν τα όπλα τους κάτω, ανθρώπινα. Τότε ο Θεός είναι υποχρεωμένος να βοηθήσει τα παιδιά όταν εμπιστευτούν οι γονείς τα παιδιά τους στον Θεό. Σε πράγματα που δεν γίνονται ανθρώπινα. Εδώ και τα παιδιά τώρα,
Ένα πράγμα που δεν μπορώ να το καταλάβω. Καλά, όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Ακούτε μικρά. Όταν ήταν μικρά δεν το καταλάβαινα. Οι γονείς πάρα το προστάτευε όταν ήταν μωρό η μητέρα στην κοιλιά. Μετά όταν γεννήθηκε το έβαζε μια φούνια με καγκελάκια. Το παιδί το λύθη με βγει έξω. Ετός σε ελευθερία. Λοιπόν, δεν το καταλάβαινε όμως. Αν το άφηνε έξω θα χτυπούσε, θα τριμμύρινε σε καμιά σκάρα. Δεν το καταλάβαινε το καμιά παιδί. Μετά οι γονείς φυσικά, όπως ο καρός τσιπορός, πηγαίνει ένα δεντράκι, βάζει ένα μπάσταλο, το δένει με ένα φτώρο, με ένα σκηνάκι, το κλείνει πάνω με κάγκελα, να μην το φάνε τα κατσίκια. Και όταν το κουτσιρεύει τα κατσίκια, πάνε τα εκεί πέρα, ούτε καρπού ούτε σκιά. Μέχρι εκεί πέρα να μεγαλώσει τα φρουνάρια του, αφού μεγαλώσει τα φρουνάρια, τότε βγάζει το κάγκελο από εκεί. Οπότε τότε και θα καρπίσει το δέντρο και στη σκιά του θα φιλοξενούν και κατσίκια και πρόβατα και άνθρωποι. Έτσι και τα παιδιά τώρα, αυτό καλά όταν ήταν μικρά, δεν το καταλάβαιναν αυτό το κλείσμο, την κούνια. Αλλά τώρα μεγάλωσαν σε τότε, τώρα χρειαζόταν ένα κλείσμο. Ήταν ένας περιορισμός. Αυτό το περιορισμό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ πρέπει να το καταλάβουν γιατί είναι σωστά παιδιά, έφυγα και πιο μεγάλα. Και ακόμα και στο πτυχίο. Και ζητάω την ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία να κουτσουρευτούν, να κατασταθούν. Ένα κουτσουρεμένο δέντρο μπορεί να καρπίσει. Κουτσουρεμένο θα είναι. Και αυτά και παιδιά, τα παιδιά, πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτό το δέσμο δεν είναι δέσμο πάνω το κυκλός, το δέντράκι εκεί πέρα, πάει να μην στραβώσει. Το κλείνει με τα κάγκελα, δεν το κλείνει εκεί πέρα για να το περιορίσει. Το ποτίζει, το περιποιείται, όλα αυτά. Αλλά το πλήρω με το πάντα κατσίκια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα παιδιά, γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, δεν θα καταστραφούν. Αν μερικά παιδιά τι κάνω, όπως τα μουσκαράκια τα μικρά, τα δέρνουν και τα δέρνουν στο λιβάδι. Και ο νοικοκύρης ξέρετε, πάει αυτό τώρα το κομματάκι, μετά εκείνο, μετά το άλλο, οπότε τώρα αυτό πηγαίνεται, βρέχει, ξαναπετρώνει, βρέχει στο κορτάρι, και με τη σειρά. Λοιπόν, συνέχεια βλέπει το λιβάδι, κάνει τον πάσο, λέει να πήγες, υποθέσουμε. Μετά η ελευθερία. Δεν ξέρω τα πέντε κόρτο, για το καλό του αυτό. Τελικά εκεί πέρα, μία εδώ, μία εκεί, μία εδώ, μία εκεί, τελικά βγάζει τον πάσαρο και τρέχει. Τρέχει, νομίζω και διεξαιρώθηκε. Και ποιο το αποτέλεσμα, ή θα πληγεί με το σκηνή του, ή θα πέσει κάτω αυτά σε κάτι, σε κανένα γκρεμό, ή θα του πάει κανένα πλήγος. Έτσι είχαν μερικά ζωηρά παιδιά. Παρόλο που όλοι έχουν δυνάμεις, έχουν αυτό, ζητάνε δηλαδή την ελευθερία και τελικά η ελευθερία τους να βλέπουν την ελευθερία που έχουν Ευρωπαίοι. Λοιπόν και την ελευθερία τώρα που έχουν τα παιδιά μας που ακολουθούν αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα. Που έχουν φτάσει. Λοιπόν, έχουν στο κεντρία πάνω παιδιά σε ηλικία 27 χρόνια και μέσα από 25 μέχρι 27 όλα τα καμία καταστραμμένα από ναρκωτικά, από τέτοια κλπ. Ζητάνε τώρα που είχε τα κάνει και έτσι μια φορά βοήθησε ένα δυο, θα φέρει το φίλο του και σου παράγει καρδιά. Να ζητάνε βοήθεια, αλλά πού να τα βοηθήσει. Όσα υποθέτει δεν έχω φτάσει πια στο κρυμό, να κάνει μέση, να κάνει τέτοια, να πουλάνε θέμα, να κάνει τέτοια τέτοια. Αυτά κατέστησαν και τον εαυτό τους, κατέστησαν και τους γονείς τους. Ο πατέρας θα πουν κυπαλικό, η μητέρα θα σπαρδιά, αυτά αυτή γέννη. Σηκώτια κλπ. Γι' αυτό και τα παιδιά, αυτόν τον περιορισμό θα τον αισθάνεσαι ως ανάγκη. Γιατί αν το θεωρείτε ευλογία αυτόν τον περιορισμό, να ευγνωμονείτε τους γονείς σας που σας περιορίζουν. Και αν ακούμε σας πείσουν και λίγο παραπάνω, και αυτό πάει για παγάπη να το κάνουν. Μπορεί κανένας, πια σκυπωρός ακόμη, για πιο καλύτερα να σφίξει.